Χαίρετε. Λοιπόν, με αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς και τα λοιπά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε λίγες μέρες. Έχω μαζί μου, καλά δεν τους έχω μαζί μου, είμαι 1000 χιλιόμετρα μακριά, αλλά έχω μαζί μου μέσω τεχνολογίας τον Μιχάλη και τον Γιώργο, τον Γιώργο και τον Μιχάλη που είναι οι συνεργάτες ας πούμε στο κανάλι και θα κάνουμε ένα pick and bet το νούμερο 3, λίγο διαφορετικό από τα άλλα γιατί θα συμμετέχουμε και εμείς οι δύο, δηλαδή ο Μιχάλης και εγώ. Άρα, Θανάση, δεν μας έχεις εσύ, ο Γιώργος μας έχει ουσιαστικά. Σωστό, σωστό. Ρε φίλε, από τρίτο επεισόδιο εκπομπής δικιά σου, φέρεις κρυφέν καλεσμένος. Ποιος είσαι, ρε φίλε. Έφερε καλεσμένος. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε φίλε. Βέβαια, και φαίνονται αφεντικά. Κοίτα, με 7 στα 8 παιχνίδια δικαιούται να φέρει, έτσι τα λέμε όλοι. Λοιπόν, να κάνω τις συστάσεις γιατί είναι νέα η εκπομπή και δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Όχι όσο πολύ θα έπρεπε τουλάχιστον, λέω εγώ. Λοιπόν, μας βάζει στοιχηματικές προβλέψεις πάντα μία-δυο μέρες πριν την Ευρωλίγκα, τα διήμερα και τα τετραήμερα της Ευρωλίγκα τέλος πάντων, είναι διαβολοβδομάδα, και μέχρι στιγμής έχει δώσει 8 μάτς, του έχουν βγει τα 7, και το 8ο που ήταν το Real Partizan την προηγούμενη εβδομάδα δεν του βγήκε για ένα καλάθι. Λοιπόν. Εντάξει. Έτσι οπότε, το στοίχημα. Το στοίχημα χάνει για ένα καλάθι και κερδίζει. Έτσι. Εντάξει, κάναμε καλή αρχή. Είναι και φιλότιμος, είναι και φιλότιμος και έπαιρνε τηλέφωνα και έλεγε δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ξέρω εγώ, τα πιάσαμε όλα. Γιώργο, λέγε, μίλα. Λοιπόν, εντάξει, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κάναμε καλή αρχή. Βέβαια, στόχος της εκπομπής είναι στο τέλος να κάνουμε απολογισμό. Να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Ξεκινήσαμε καλά, κρατάμε χαμηλό καλάθι, εβδομάδα με εβδομάδα. Και τα παιχνίδια που λέει ο Γιώργος, αυτό είναι γενικός κατάσταση το στοίχημα. Δηλαδή, θα πει τρία παιχνίδια, δεν παραπεί τα παίζουμε και τα τρία, τριάδα, ας πούμε. Αυτά. Συμβουλή μας είναι να τα παίζουμε μονά, στην απόδοση κοντά στο 2. Τώρα, όποιος θέλει να ρισκάρει και να παίξει λιγότερα λεφτά, 2-3 παιχνίδια, εντάξει, επιλογή του καθενός είναι. Εμείς αυτό που έχουμε να προτείνουμε είναι να παίξουμε μονά παιχνίδια. Δεν παίζουμε χρήματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Έτσι. Συνεχίζουμε, θα δούμε εβδομάδα με εβδομάδα. Ασχολούμαστε μόνο με την Ευρωλίγκα. Ίσως μετέπειτα ασχοληθούμε και με άλλα πρωταθλήματα μπάσκετ. Λίγο Α1, λίγο Euro, κάποιες άλλες λίγο, προχωράνε οι διοργανώσεις. Ενέα, όσο πάνε και στα knockout μετά ή στις επόμενες φάσεις. Και στο NBA λίγο αργότερα, θα έχουν πιο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Το NBA έχει μας δίνει over 390 μισό, ξέρω εγώ. Ναι. Τώρα έχουμε τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου, είναι αυτή. Τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου, 17η αγωνιστική. Είναι Ευρωλίγκα η φετινή, όλες οι ομάδες είναι μαζί. Αν εξαιρέσουμε λίγο τη Ρεάλ που έχει ξεφύγει. Και την Άλμπα που έχει ξεφύγει. Και λίγο η Άλμπα με τη Βιλερμπάν που είναι χαμηλά. Δηλαδή από ό,τι είδα στη βαθμολογία, 7 ομάδες ισοβαθούν αυτή τη στιγμή. Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι μόνο ο Ολυμπιακός είναι στο 8-8. Σε όλο αυτό το χαμό, οι πολλοί έχουν 9-7, αρκετοί έχουν 7-9, αλλά μόνο ο Ολυμπιακός έχει 8-8. Το οποίο είναι πολύ παράξενο. Αν δούμε πόσο. Πυκνά είναι τα πράγματα εκεί στη μέση. Λοιπόν, ξεκινάω, δίνω πάσα και ο Γιώργος μιλάει και ο Μιχάλης σχολιάζει. Πέμπτη, πρώτο μάτς, έχουμε δύο μάτς, αλλά το πρώτο που βλέπω εδώ πέρα τουλάχιστον αλφαβητικά, Ανατολού Εφές Φενέρ, το τουρκικό ντέρμπι. Ακούω, παιδιά. Ασχολούμαστε. Ξεκίνα, πες ότι παιδιά. Για μένα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Το γράφω στοιχηματικά, δεν έχω ιδέα πραγματικά, αλλά δεν ασχολούμαι έτσι κι αλλιώς. Η Φενέρ τώρα είναι σε καλό φεγγάρι. Δηλαδή, πάντα όταν έχει προπονητή καινούριο, ο Σάρα μπορεί να μην τον εκτιμάμε, αλλά είναι μέγεθο. Κατά τα ψέματα. Τώρα δίνει boost, ξέρω εγώ. Η Φέσα την άλλη έχει επιστροφέ, τι έχει. Η Φέσα έχει επιστροφέ, γύρισε ο Ζή, ο Μπράιαν, ο Κομπουά, ίσω παίξει ο Πλάι, δεν είμαι σίγουρο. Ναι. Αλλά τουλάχιστον έχει επιστροφέ. Η Φενέρ είναι σε καλό φεγγάρι. Γνώση του Ιασκεβίτσου. Έχει κάνει καλά αποτελέσματα. Τώρα, εδώ δεν θα πάμε σε σημείο. Τίποτα. Δεν είναι στις βασικές μας επιλογές, αλλά κλασικά κάθε εβδομάδα προτείνουμε ένα over που το βλέπουμε λίγο καλυμμένο. Πιστεύω ότι σε ανοιχτό τέμπο παιχνίδι. Σκοράμε και οι δύο ομάδες πολύ. Κυρίως οι ΕΦΕΣ. Θα πάμε το over 161,5 σε απόδοση 1,75. Είναι επιλογή λοιπόν αυτό. Είναι επιλογή. Μάλιστα. Ξεκινάμε αυτό. Αμφίροπο μάτς.
περιμένω ψηλό τέμπο. Κοίτα, ο Τσάν το κεφάλι του Θανάση το έσωσε. Γιατί θυμάσαι πόσο άσχημα ξεκίνησε η χρονιά. Έκανε κάτι νίκες σημαντικές. Ναι. Είχε και τραυματισμούς πολλούς, η αλήθεια είναι. Σέρνονταν στην αρχή, αλλά νομίζω ότι το πάει καλά το καράβι πλέον ο Τσάν. Θα δούμε, εντάξει. Θα δούμε, όταν γυρίσουν και επιστροφές, σιγά σιγά γιατί τώρα γυρνάνε. Περίεργο παιχνίδι πάντως, okay, ναι. Είναι περίεργο, πιστεύω σαν ανοιχτό χώρο, είναι τουρκικό ντέρμπι. Over 161,5. Δηλαδή να βάλουν ουσιαστικά χοντρικά πάνω από 80 και 2 ή κάπου εκεί γύρω. Έχει νόημα, έχει νόημα. Okay, okay. Ναι, μπορεί να σχολιάσει κάποιος 85-90 πόντους. Έτσι, έτσι. Σωστό. Ανάλογα, θα δούμε. Okay. Το δεύτερο μάτς είναι ένα ντέρμπι που είναι σε πολύ ψηλά πατώματα, ας το πούμε έτσι, της Ευρωλίγα, που αν το έλεγε κάποιος πριν τη χρονιά, θα λέγαμε ότι μάλλον δεν ξέρει τι λέει. Παρτίζαν, Βίρτους, στο Βελιγράδι. Και μιλάω προφανώς για τη Βίρτους κυρίως, η οποία πάει τρένο, ας πούμε έτσι. Και έχει ξεφύγει και από τον μπουλούκι του 9-7, έχει ξεφύγει αρκετά σχετικά για τα δεδομένα της φετινής Ευρωλίγας. Λέγε. Εντάξει, είναι η έκπληξη της Ευρωλίγας, η Βίρτους. Έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Εντάξει, εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα κάνει δουλειά. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι. Δεν έχει γκάρμπριση, έχει μεγάλο πρόβλημα στα. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη, δεν έχει ψηλού τι θέλω να πω. Δεν έχει ψηλού τι θέλω να πω. Ντάνσον είναι μεγάλο, μη γίνει τραυματία. Ναι, ναι. Έχει υπεροπλία στα γκάρτα, δεν έχει ψηλού τι θέλω να πω. Ο Σεγγέλια παίζει. Απλά παίζει ο Σεγγέλια σαν έφηβο, έτσι. Είναι αυτό. Η περιφέρεια παίζει καλά, σουτάρει καλά. Η Παρτιζάν νομίζω έχει πάθει διάστρεμα ο Σμαϊλ Αγγίτ. Δεν ξέρω μήπω χάσει το παιχνίδι, κάτι τέτοιο. Νομίζω πω ναι, γιατί χτύπησε αρκετά σοβαρά. Να δώσω ένα ντόπιο στοιχείο. Η Παρτίζαν έκανε πολύ νωρίς την τέταρτη ήδη ήττα της στην Άμπα Λίγκα, στην Αδριατική. Έχασε από τη Ζαντάρ και έχασε και άνετα κιόλας. Στην 15 πόντους. Ήτανε πάντα το μάτς πάνω από 10. Η Ζαντάρ είναι καλή ομάδα. Είναι Κροάτες αυτοί. Και γενικότερα υπάρχει γκρίνια, αν και είναι στο 9-7, είναι μέσα στους στόχους τους, δεν είναι ικανοποιημένοι. Μα και με τη Ρεάλ που το είχε παίξει καλυμμένο Γιώργος που το έχασε για ένα καλάθι, έχασε κάτω τα χέρια τελείως. Δηλαδή ήταν κακή εικόνα, δεν το πάλεψε καθόλου. Τραγική εμφάνιση. Παίξαν πολύ έξυπνα τον μπάντερ, παίξαν πολύ καλή άμυνα, δεν σκοράρισε σχεδόν καθόλου. Εντάξει, ήταν τραγική βασικά, κάναν πάρα πολλά λάθη. Ναι. Πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή λάθη να δίνει την μπάλα στον αντίπατο. Ακόμα και ο Γιάρα μας μια φάση έδωσε την μπάλα, μπερδεύτηκε την έδωση του διαιτητή. Εντάξει, ήταν μια παρένθεση, είχε ανέβει η Παρτιζάν. Εγώ θα τη στηρίξω και σε αυτό το μάτς. Νομίζω ότι εγώ, και δηλαδή αν έπαιζα στοίχημα και εγώ άσο θα έλεγα ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω είναι ευκαιρία η Παρτιζάν να κάνει την νίκη στην έδρα της με τον κόσμο. Απέναντι σε μια Βίρτους πιστεύω κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Και θα τη στηρίξουμε και με handicap στο μείον 4,5 να κερδίσει η Παρτιζάν με 5 πόντους και πάνω. Πιστεύω είναι μια καλή επιλογή. Τι απόδοση είναι το Γιώργο? Στο 1,90. Στο 1,90. Okay. Μείον 4,5 με 1,90. Άσο σκέτος, ξέρω αυτό. Άσο με κάτι. Ωραία. Το τρίτο μάτς χρονικά είναι το Ζαλγκίρις Μακάμπι. Εξακολουθούμε και να μιλάμε για μάτς πέμπτης προφανώς. Ζαλγκίρις Μακάμπι, παιδιά, αν έχετε κάτι εκεί. Ο Ζαλγκίρις καλή εικόνα, έτσι. Την Μπαρτσελόνα τη ζόρισε, θέλω να πω, το πήγε μέχρι. Πιστεύω ήρθε η ώρα για να Ζαλγκίρις να κάνει μια νίκη μετά από τις συνεχόμενες ήττες που είχε. Είναι ευκαιρία, απέναντι σε μια Μακάμπι θα λείπει και ο Μπόλτουιν. Θα λείπει, ε. Θα λείπει και ο Μπόλτουιν. Πιστεύω είναι ευκαιρία η Ζαλγκίρις να συνέλθει. Έχει γυρίσει και ο Λεκαβίτσιος, ο Μάνε και έχουν λίγο περισσότερες επιλογές πλέον. Ο Μάνε θα παίξει. Πιθανότατα, δεν ξέρω. Αμφίβολος είναι, θα δούμε, δεν ξέρω. Λεκαβίτσιος γύρισε, έπαιξε και λίγο. Αλλά πιστεύω εντός έδρας είναι ευκαιρία για τη Ζαλγκίρις να ξεκολλήσει. Είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Και Μακάμπι δεν μου γεμίζει το. Ξέρω ούτε Μακάμπι, και γι' αυτό το στηρίζω τον Άσο. Ούτε Μακάμπι, όσες φορές την έχω δει και τώρα με τον Ιθρό Αστέρα ήταν πολύ άσχημο. Λείπει και ο Μπόλγουιν. Ο Μπόλγουιν δεν ήταν και σε καλή κατάσταση, έτσι κι αλλιώς. Όχι, αλλά είναι μέγεθος δηλαδή. Είναι μέγεθος, τώρα δεν ξέρω αν επηρέασε αυτό που έγινε με τη γυναίκα του, με τις δηλώσεις περί Παλαιστίνης κτλ. Τέλος πάντων, εγώ θα το στηρίξω τον Άσο στο 1,85. Ξέρω Άσο. Δεν λέμε. Τρίτη επιλογή, Τρίτη επιλογή. Προχωράω. Ναι, δεν έχει τρία παιχνίδια.
είναι τρία σημεία ο Αγγλία. Δεν θα έχουμε πάντα κάθε εβδομάδα πολλές επιλογές, εξαρτάται. Αυτή τη εβδομάδα βλέπω κάποια παιχνίδια. Ωραία, ωραία. Θα βγάλουμε πέντε παιχνίδια. Τέταρτο μάτς, εντάξει, Γολιάθ, Δαβίδ, πώς το λένε, Ασβέλ Ρεάλ, Βιλερμπάν Ρεάλ. Λιοντάρια με Χριστιανού, ξέρω εγώ τώρα, τι να παίξω. Ψηλό το handicap. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το μάτς. Είναι ανάλογα τις ωρέξεις Ρεάλ. Μπορεί να κερδίσει και με 20 πόντους, με 30. Μπορεί να με κερδίσει και με 8. Είναι και σε φόρμα. Μπορεί να χαλαρώσει, βέβαια, δεν ξέρω. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό το μάτς. Η Ρεάλ, μιας που κάναμε μια πιο γενική κουβέντα, όχι μόνο το στοίχημα. Η Ρεάλ, ρε παιδιά, είναι άλλο επίπεδο τελείως, ας πούμε. Φανάσεις, πώς τη βλέπεις. Είναι τελείως αλλού. Δεν είναι απολύτως ότι είναι και η Ευρωλίγκα μυστήρια. Αν μιλούσαμε για σειρές των τριών αγώνων μέχρι το τέλος, θα σου έλεγα ότι μάλλον θα το πάρουν αυτοί όπως θα το έπαιρνε και συνήθως και η ΤΣΣΚΑ τα παλιότερα χρόνια κλπ. Ναι. Τώρα είναι μυστήρια η Ευρωλίγκα και αυτό είναι και το καλό της. Μερικές φορές την πατάνε οι δικοί μας, μερικές φορές είναι οι δράστες οι δικοί μας. Οπότε δεν βλέπω ότι η είναι τόσο συγκλονιστική. Προφανώς είναι καλύτερα από τους άλλους, δεν το συζητώ. Όχι, αλλά δεν είπα. Αν βγάλει το σπίτι σου τώρα να το πάρει Ρεάλ στο τέλος. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα σαν ομάδες όμως, σαν επίπεδο, παιδί μου, είναι τόσο πάνω από τις άλλες. Και πάλι όχι θα πω. Παραπάνω ωραία. Είναι, αλλά όχι τόσο πολύ πια. Έτσι πιστεύω. Okay. Παίζω άσχημα. Το καλύτερο ρόλο στην Ευρωλίγκα. Το καλύτερο ρόλο στην Ευρωλίγκα το έχει η Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια όταν θα πας στο Παναθηναϊκό είναι δύο παιχνίδια. Εννοείται. Παιδιά, παρακάτω πάω και λέω το εξής. Πρώτη ελληνική ομάδα που βλέπουμε, ο Παναθηναϊκός υποδέχει τον Ερυθρό Αστέρα. Πέμπτη, βράδυ, 9 και 4 ώρα Ελλάδος. Ναι. Σε καλό μου momentum ο Παναθηναϊκός. Μετά τις νίκες, τώρα παίζει το ΆΚΑ. Θα στηρίξουμε τον Παναθηναϊκό, στις προβλέψεις μας. Οπα. Θα στηρίξουμε στο μείον 3,5. Πιστεύω τώρα μέσα στο ΆΚΑ και με κόσμο έχει καλή ψυχολογία. Απέναντι σε ένα πρόβλημα Ερυθρό Αστέρα που αν του βγουν τα σούτ έχει καλώς, αν του βγουν θα έχει θέμα και μπορεί να χάσει μεγάλη διαφορά. Εμείς θα πάμε συντηρητικά με το μείον 3,5 του Παναθηναϊκού, συνδυαστικά με το over 150,5. Σύνολο, ναι. Σύνολο, ωραία, σε μια απόδοση 1,90. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ξέρεις τι, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι η ευκαιρία του ουσιαστικά να δώσει νόημα στα δύο μεγάλα διπλά αυτά. Έτσι. Δηλαδή, για φαντάσου, έκανε δύο τεράστια διπλά να πάει να χάσει τώρα την Ερυθρό μέσα στην έδρα του. Είναι λίγο πισωγύρισμα, δηλαδή. Είναι η σφραγίδα πάνω στα διπλά αυτό το παιχνίδι. Και δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τον Αστέρα τον έχω δει πολύ, και, πολύ εδώ πέρα που είμαι. Δεν γίνεται να χάσει ο Παναθηναϊκός. Και το μείον 3,5 μου φαίνεται πάρα πολύ ασφαλές και πάρα πολύ σωστό και εύκολο. Να πω ότι για τον Αστέρα, είδηση πριν από μισή ώρα, γυρνάει Μιχάλη ο Τόπιτς, το πιτσιρίκι, ο νέος Σπανούλης που λέμε. Ναι. Τον καλέσανε στη μαμά ομάδα, ε. Τον έδωσαν στη Μέγκα δανεικό για όλο το χρόνο, ναι. Επειδή βλέπω ότι το παιδί βγάζει μάτια, κάνει παπάδες, τον γυρνάνε στον Αστέρα. Σόπαρε. Ναι. Λοιπόν, η απόδοση αυτή που μου είπε μου άρεσε πάρα πολύ. Και το 150,5 είναι για το Παναθηναϊκό, ειδικά να βάλω 85 πόντους εύκολα σε αυτό το μάτς. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει σίγουρα πολύ. Δηλαδή, το παίζουμε και πολύ safe. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει με 10-15 πόντους στον Ερυθρό. Έτσι. Άστοχος. Θα δούμε. Πάμε συντηρητικά. Και εδώ έλεγα τώρα ποιος είναι να ρισκάρει παραπάνω. Μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό σε καλύτερη απόδοση με πιο υψηλό χάντιτα. Τα παιχνίδια αργά της Πέμπτης είναι το Μπάγερ Βαλένθια αρχικά. Σας ακούω. Μπάγερ Βαλένθια. Ενδιαφέρον μάτς. Ωραίο. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι να το δεις στο μάτι. Ναι. Συμφωνώ. Εμένα η Βαλένθια, παιδιά, μου αρέσει. Δηλαδή, αυτή η αμυντική προσέγγιση που έχει, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, δεν είναι 90-85. Πέφτει και το ξύλο του και από όλα. Όχι, πολύ σοβαρό. Υπέρ. Έχω και σε εκτίμηση το Μουμπρού, ρε παιδί μου. Πολλοί θα διαφωνήσουν. Θα πούνε τώρα τι είναι αυτό είναι κατσαπλιά. Προτρέπει του παίχτε να παίξουν ξύλο, όπω κάνει και ο Καστρίτη του Άρη, α πούμε. Ξέρεις. Εγώ το γουστάρω αυτό. Είμαι πολύ υπέρ. Όχι, έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή η Βαλένθια. Ναι. Είναι σοβαρή ομάδα.
Απλώς έχει κάποιες ελλείψεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, λείπει ο Τσελέγε που είναι πολύ καλός παίκτης. Λείπει ο Κλαβέρ, θα λείψει. Είναι αμφίβολος ο Ίγκλης. Ο Χάρπερ λείπει. Έχει απουσίες αρκετές. Η Μπάγεν δεν είναι άσχημη ομάδα, είναι πολύ καλή. Γύρισε και ο Λούσιτς πλέον. Παίζει ο Λούσιτς, Παίζει. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα κάπου, θα πήγαινα στον Άσο. Τώρα θέλω να το αποφύγω. Είναι λίγο σοβαρή ομάδα η Βαλένθια, δεν ξέρει ποτέ. Πότε θα το αποφύγουμε αυτό το μάτς. Δεν έχουν πάει καθόλου και είσαι ίσως. Μπορεί να το κάνουν όπα το μάτς. Όπα με την έννοια της άμυνας, όπως λέει και ο Μιχάλης, να μην βάζουν τίποτα οι άλλοι. Οπότε έχει δίκιο. Είδα και κάτι εκεί πέρα ο Φρανσίσκο. Ακόμα δεν βγήκε από τα αυγό και έκανε κάτι του στυλ χέσε μας, ας πούμε, στο Λάσο. Φύγε μικρέ. Έλα, αγόρι. Λοιπόν, Μιλάνο Μπασκόνια. Εντελώς απρόβλεπτο. Αυτή είναι που δεν, εντελώς αυτή είναι που δεν έχουν. Αυτή είναι που δεν έχουν γκάρ. Το Μιλάνο έχει θέματα με τα γκάρ. Πήρε τον Νέιπερ, βέβαια, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή ακόμα. Λείπει ο Μάντοντο. Έχει θεματάκια. Και απέναντι σε μια Μπασκόνια τώρα που θα βαρέσει 40 τρίποδα, θα τις βγουν, δεν θα τις βγουν, δεν ξέρω. Έτσι. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το μάτς. Το Μιλάνο είναι υποχρεωμένο να πάρει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Έτσι. Έχει τους παίχτες να το κάνει. Ναι, η Μπασκόνια υστερεί στους ψηλούς. Υστερεί, βασικά λείπει ο Κοστέλο πολλά μάτς τώρα. Ναι. Είναι αμφίβολος, δεν ξέρω αν θα γυρίσει. Πάντως είναι φοβερό το πώς αλλάζει και πόσο σίγουρο είναι το μοτίβο αυτό. Αλλάζει ο Ιβάνοβιτς μια ομάδα με το καλημέρα σας, την κάνει πολύ καλύτερη, αλλά μετά ξεκινάει η προετοιμασία. Και τα διαλύει όλα. Ναι. Και αρχίζει. Ξέρεις τι, εδώ θα να κάνω μια παρένθεση στοιχηματικά. Θα μπορούσε να έχει νόημα το Voigtman, βλέπω, να σκοράρει. Δηλαδή, 10, ναι. 12, 14 πόντους θα μπορούσε να το σκοράρει. Έχει ψηλού αρκετού. Θα λέει ο Ρίτς πάλι. Έχει το Μέλι. Ο Voigtman είναι βασικό όπλο πλέον. Βασικό τατό. Ίσως και είναι μια επιλογή στην επίθεση πολλές φορές. Αφού λείπει ο Μύρωτιτς. Τώρα, εντάξει, τώρα δεν είναι. Ναι, εντάξει, εννοείται χωρίς τον Μύρωτιτς. Και η Μπασκόνια τώρα δεν με καλύπτει την ψηλή της, να δείτε. Δεν τους έχω σε καμία. Όχι, έχει τεράστιο θέμα στους ψηλούς. Ναι. Άμα τους βγουν τα τρίποτα, εντάξει, άμα αναγκαστικά παίζαμε κάτι, θα πηγαίνουμε προς τον Άστον. Α, δεν παίζουμε. Αλλά δεν ασχοληθούμε αυτό το μάτς. Το πιο παραγωγικό δίδυμο παραμένει πάντως το Χάουαρντ Μονέκη, έτσι. Και με διαφορά το δεύτερο. Δεν λέω πόσο έχει. Από τον Χάουαρντ το περίμενε αυτό, έτσι. Ναι, από το Μονέκη τώρα ο άνθρωπος έχει κάνει τεράστιο. Ναι, αποκάλυψη Ευρωλίγκας. Ορθόν. Λοιπόν, Παρασκευή δύο μάτς μόνο και μετά πάνε όλοι λίγο σπίτι τους να ξεκουραστούν. Άλμπα Ολυμπιακός. Εδώ θα στηρίξουμε πάλι και αυτή η εβδομάδα τον Ολυμπιακό. Είναι ευκαιρία μετά το διπλό στη Βιλερμπάν. Πήρε ψυχολογία. Νομίζω στο ίδιο τέμπο θα πάει και αυτό το μάτς. Η Άλμπα δεν παίζει καμιά ιδιαίτερη άμυνα. Πιστεύω ο Ολυμπιακός είναι ευκαιρία να καθαρίσει και αυτό το μάτς. Αρχίζουν να ανεβαίνουν, παίρνουν χρόνο συμμετοχή ο Γκος, ο Μακίσικ, ο Πετρούσου θα μπει σιγά σιγά. Ο Σίγμα θα κάνει double double. Ο τηλέμαχος χιτήριος. Εντάξει, θα στηρίξουμε τον Ολυμπιακό συντηρητικά με το μείον 3,5, να κερδίσουμε 4 πόντους και πάνω. Συνδυαστικά με το over 80,5, να σκοράρει 81 πόντους. 281 πόντους. 81 πόντους, απόδοση 1,90. Εντάξει, η Άλμπα ευνοεί αυτό το τέμπο. Πάλι πιστεύω ο Ολυμπιακός θα πάρει πολλά. Δεν θέλω να γίνω μάμπης κακών, αλλά αυτό το παιχνίδι μου βρωμάει εμένα, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή, τον έχω και να μην κερδίσει τον Ολυμπιακό στη φάση. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις γιατί το λέω. Έκανε το διπλό στην Βιλερμπάν που έπρεπε. Πρέπει να πάρει το διπλό στην Άλμπα. Η Άλμπα, ας πούμε, τώρα είναι σαν στο box τελείως. Δηλαδή, θα την περάσουν όλοι. Τόσο όλοι απλά. Δεν θα την περάσουν, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή νομίζω μπορεί να την περάσει. Ότι μπορεί. Κρατάω μια πισινή εγώ στο κεφάλι μου. Το φοβάμαι το παιχνίδι πολύ σε απλά λόγια. Σου είχε πάρει και λίγο από κάτω του παίκτες του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ άστοχοι στο τρίποντο. Το είχαν λίγο τώρα με την νίκη. Νομίζω με στην Βιλερμπάν του έφυγε λίγο αυτό το
το κόμπι στο τρίποντο. Εννοείται ότι μπορεί να μπει να κερδίσει με 20 πόντου και να πει τι φοβάσαι, μαλάκα, την άλμπα, με ποια άλμπα. Μακάρι να γίνει έτσι, αλλά κάπω λίγο το ψιλοσκιάζομαι αυτό το παιχνίδι, εγώ προσωπικά. Εντάξει, μια άλμπα που κέρδισε την Μπαρσελόνα στην έδρα τη, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό, αν είναι σοβαρό, δεν θα έχει κανένα θέμα. Αυτό το άλμπα Μπαρσελόνα άσο ήταν πάρα πολύ μεγάλο δώρο για τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλο δώρο. Και ο νόνο ήτο. Με την έννοια ότι κυκλίσανε. Πάντα φοβάμαι, είμαι παράξενος, όχι στοιχηματικά, παιχτικά. Φοβάμαι πάρα πολύ τις ομάδες που έχουν μόνο ήττες, ας πούμε. Και πας εσύ στην έδρα τους, ας πούμε. Το τρέμω το μάτς. Εκεί που κάποιος θα πει, ωραία, πάμε εκδρομούλα. Εγώ το τρέμω. Εγώ το τρέμω. Την πάτη στην Μπαρτσελόνα έχεις δίκιο. Έτσι. Και αυτό ήταν εδώ και για τη Φενέρ που πέρασε αέρας. Έτσι. Και την έπιασε και την προηγούμενη αγωνιστική. Και για τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό το ακούω που λες. Okay. Μονακό Μπαρσελόνα να τελειώνουμε, μας πιέζει και ο χρόνος για να μας δώσει και τα συγκεντρωτικά μετά. Μονακό Μπαρσελόνα, τελευταίο. Δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό το μάτς. Είναι ένα ντέρμπι. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Εγώ την Μπαρσελόνα έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές, δεν μου αρέσει πολύ. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Είναι ένα ντέρμπι. Αν όποια ομάδα έχει καλύτερα ποσοστά θα το πάρει το παιχνίδι. Ο Λόιτ παίζει. Ο Λόιτ δεν θα παίξει. Όχι. Είναι μεγάλη αποσία για τη Μονακό. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Η Μπαρσελόνα πάντως που έκανε μεγάλο διπλό μες στις Αλγκύρες και έως κάποιο βαθμό και ανέλπιστο με την έννοια ότι είχαν πέσει πολύ σε εσωστρέφεια και πολύ σε γκρίνια μετά από ένα καλό ξεκίνημα, έτσι. Ναι, ναι, ο Γκριμάου ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά. Και με όμορφο μπάσκετ που είχαμε καιρό να δούμε τον άλλο. Ναι, αυτό γιατί δεν σα σου αρέσει. Δηλαδή, κοίταξε, όταν έχει το Ιωσκεβίτ, σου πάει στη μάπα, έρχεται τον Γκριμάου. Καλά, σίγουρα, ναι. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω θα πέσει βαθμολογικά. Ήδη στην πρώτη εκπομπή που είχα πει, έχασε πολύ εύκολα το φιλάνο συνέδρα τη. Έχασε και μετά με στην Άλμπα, ήταν πολύ άσχημη συνήκη. Εντάξει, κέρδισε με τι Αλγύρε. Δύσκολα. Δεν ξέρω. Να κάνει η Μονακό και άλλη ήταν μέσα στην Ελλάδα. Έκανε τον Παναθηναϊκό, μπορεί. Μπορεί και τίποτα. Δύσκολα. Αλλά επειδή είναι έτσι μυστήριες ομάδες, συμφωνώ με το μην αγγίζεις. Αλλά κανονικά, αν έπρεπε, αν με το μαχαίρι, ας πούμε, να σου βάλει κάποιος στο λαιμό να παίξεις, μάλλον Μονακό. Λοιπόν, δώσε Γιώργη τα συγκεντρωτικά να τα φτιάξουμε καρτελίτσα και να χαιρετήσουμε. Πολλές επιλογές στην παγάσα. Πέντε επιλογές. Ναι. Για δώσε. Θα ξεκινήσουμε το over της ΕΦΕΣ με την Φενέρ. Στο over 161,5. Σε απόδοση 1,75. Συνεχίζουμε με την Παρτιζάν με τη Virtus στο μείον 4,5. Δηλαδή να κερδίσει Παρτιζάν με 5 και πάνω σε απόδοση 1,90. Ζαλγύρης Μακάμπι στον Άσο του 1,85. Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας στον Άσο με μείον 3,5, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 4 πόντους και πάνω, συνδυαστικά με το over 150,5 από το 1,90. Αυτό είναι και τελευταίο παιχνίδι, Άλμπα Ολυμπιακός, το μείον 3,5 του Ολυμπιακού, συνδυαστικά με το over 80,5 πόντους του Ολυμπιακού. Σε απόδοση? Σε απόδοση 1,90 γι' αυτό. Η αποδόση βέβαια να πούμε ότι την ώρα που γυρνάτε το... Ναι, να πούμε κάτι, δηλαδή στα 7 από τα 8 παιχνίδια που δώσαμε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, οι αποδόσεις πέσανε. Δηλαδή, ό,τι απόδοση έλεγα, μετά αν το παίζατε μία μέρα μετά... Τυχαίο! Τυχαίο! Ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Ότι ακούει ο άλλος... Αλλάζουν οι αποδόσεις. Ακούει ο άλλος 90, πάει και το παίζει, είναι ένα 60, ας πούμε. Ναι. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό που κρατάω εγώ, χωρίς να ξέρω πολλά από το στοίχημα, είναι ότι να κοιτάτε, αλλά αφενός μην παίζετε λεφτά που δεν έχετε, θεωρώ ότι είναι εγκληματικό, ας πούμε, προς την οικογένειά σας πάνω απ' όλα. Ένα. Δεύτερο, αν βλέπετε δύο μάτς του Γιώργου και τα άλλα δύο, τρία, δέκα που δίνει δεν τα βλέπετε, παίχτε διάδε, παίχτε δυο μονά. Σωστά τα λέω, καλά τα λέω. Έτσι λέγονται. Δεν ξέρω και τις τέτοιες, ας πούμε. Την ορολογία. Μονά. Μονά, δίνει ρε στην Ελλάδα, τώρα θα γελάσετε. Δίνει στην Ελλάδα μονά κανονικά. Έτσι παλιά θυμάμαι δεν έδινε. Όταν είχε ξεκινήσει το μπάσκετ στον ΟΠΑΠ, έδινε τετράδες, εγώ θυμάμαι. Φαντάσου. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια παίζονται μονά. Κάποια στιγμή
μου έχει πει σε συζητήσει, δηλαδή ο Γιώργος, θα καταστρώσουμε και ένα σχέδιο, δηλαδή λίγο πιο, να το οργανώσουμε πιο καλά. Το σημαντικό είναι ότι, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Θανάσης και εγώ βρήκαμε άνθρωπο ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου και άσχετα με τα 7 στα 8, θα μπορούσε να έχει 5 στα 8 ή 4 στα 8, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι γνώστης του αντικειμένου σε βάθος, όχι μόνο του στοιχήματος, του μπάσκετ πάνω απ' όλα. Διαβάζει τα παιχνίδια, αναλύει τα παιχνίδια, το κάνει σωστά, με ορθό τρόπο δηλαδή. Οπότε η βάση υπάρχει. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε αυτό να το οργανώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, παρέα όλοι μαζί, κάποιους τρόπους παιχνιδιού, να υπάρχουν κάποιες καρτέλες, κάποια ροή τέλος πάντων με την οποία θα κάνουμε και προτάσεις, όχι μόνο ξέρω, ass over που λέει εδώ τούτος, και τρόπο παιχνιδιού, δομή παιχνιδιού. Εν καιρό αυτά θα γίνουν όλα. Υπομονή. Η βάση υπάρχει, ο άνθρωπός μας υπάρχει, όσο τον έχουμε, πορευόμαστε. Λοιπόν, τέλος, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς που μας παρακολουθήσατε. Τα γνωστά, όπως λέμε πάντα, να προσέχετε να είστε καλά, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και αν είναι να κερδίσουμε στο στοίχημα, ας κερδίσουμε ψηλά παρά να χάσουμε πολλά. Έτσι πιστεύω ότι είναι. Το χάρτη σου σχολίασα καθόλου. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Για να μαθαίνουν και τα παιδιά γεωγραφία. Βεβαίως. Λοιπόν, πάντα. Έγινε μια γκέλα. Κάτσε να το δείξω γιατί. Θα σχολιάσω και στο δικό μου το βίντεο την Πέμπτη και την Παρασκευή μετά τους αγώνες. Οπότε σας προλαβαίνω για να γελάσουμε όλοι μαζί. Πάνω, ο άλλος ο Βλάκας έγραψε Arctic Ocean. Το βλέπετε? Arctic. Δεν έχει Arctic, το βλέπετε? Ναι. Πάνω από τη Ρωσία. Επειδή είναι λατρεία. Arctic. Ξέρεις τι. Αρτικός ωκεανός. Πάντα. Ξέρω ότι αγαπάς τη γεωγραφία και εγώ την αγαπάω. Πάντα τα ποδόσφαιρα, τα μπάσκετ, όλα αυτά πάντα συνδυάζονταν ωραία με τη γεωγραφία. Ναι, πάντα, ναι, πάντα. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και το στοίχημα, το κουπόνι, ας πούμε. Βλαδιβοστόκ, τα πάντα. Λοιπόν. Βλαδιβοστόκ, Ουράλ. Χαίρετε, ρε. Άντε. Λοιπόν, γεια σας. Καλή συνέχεια.